Βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν και φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς οι νέες αντικειμενικές αξίες αναδιαμορφώνουν το τοπίο και καθιστούν πιο ασύμφορο το ιδιοκτησιακό καθεστώς για τους κατόχους κατοικιών και διαμερισμάτων. Όπως τονίζουν παράγοντες της κτηματαγοράς, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε 3.792 περιοχές της χώρας όθησε πολλούς ιδιοκτήτες πριν να παρέλθει το 2018 να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους. Αυτοί οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, γιατί και κάθε μεταβίβαση έχει κάποια έξοδα. Τη μεταβίβαση το κάναν, προέβηκαν σε αυτή την κίνηση, έτσι ώστε για να μην βρεθούν την επόμενη χρονιά, δηλαδή τη φετινή χρονιά που προχωράει τώρα, να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Την ίδια ώρα η παράταση μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου της ισχύως του νόμου Κατσέλη που αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας ανοίγει το δρόμο για τη θέσπιση νέων αυστηρότερων κριτηρίων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός νέου νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την επιδότηση των επιλέξιμων δανειοληπτών αλλά και τα κεφαλαιακά και εποπτικά δεδομένα των τραπεζών. Κάποιοι καλυπτόμενοι από τον νόμο Κατσέλη και ενώ έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και να αποπληρώσουν το δάνειό τους, δεν το κάνουν. Μάλλον και λοιπόν καλώς έγινε ότι έχει μια αναπροσαρμογή, δόθηκαν 2-3 μήνες νομίζω το διάστημα αυτό, αλλά από εκεί και πέρα κάποια στιγμή και αυτό πρέπει να λήξει και να μπούμε σε ένα νέο νόμο. Πάντως το 2019 πληστηριασμοί ακινήτων αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο, καθώς φέτος θα βγουν στο σφυρί 30.000 κατοικίες και αγροτεμάχια έναντι 17.000 πέρσι. Εκείνο που πρέπει και το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και ως κλάδος είναι η πολιτεία να προστατεύσει τους πραγματικά αδύναμους. Δηλαδή να μην βγουν σε πληστηριασμό ακίνητα πραγματικά ασθενών, οικονομικά ασθενών ανθρώπων, διότι δεν είναι όλοι πραγματικά οικονομικά αδύναμοι. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια θα γίνουν πληστηριασμοί σε ακίνητα το 2019 και επίσης βλέπουμε ότι εκατοντάδες εκατομμύρια στεγαστικά δάνεια μεταβιβάζονται σε εξευτελιστικές τιμές σε επενδυτές. Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περισσότεροι από 4.000 πληστηριασμοί.